Αλφα, όπως... Απαγορεύεται η τυχοκόλληση. Νόμος 2147. Δεν ισχύει για μένα. Β, όπως... Βάλτε τη σκοτιά μέσα στη στοά! Βλέπετε, και η σοκολάτας. Αντίο! Αντίο, κέικ! Γ, όπως... Γιατί δεν σταματάγατε, εδώ είμαι. Με ψάχνετε, εδώ είμαι, λάτε να παίξουμε. Δ, όπως... Δεν πληρώνω τίποτα. Διόδια 2-10. Πλήρωσε και για μένα. Πώς περνάς τα διόδια? Όχι με 2-10. Με 0. Τσάμπα. Έψιλον, όπως. Ευρεοσκόλικες. Είσαι λεσβία. Να φύγεις από εδώ, μωρή λεσβία. Να φύγεις από εδώ. Ζήτα, όπως. Ζήτα, όπως. Ηλεκτρονικές μπάρε. Θέλεις λοιπόν να πας να δεις το Θεό σου, πρέπει να περάσεις από αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα. Θήτα, όπως. Θες να κάνεις βήμα, θα έρθεις εδώ, σε αυτό το σατανά εδώ. Γιώτα, όπως. Ίνος Σιτόλι, Γουαράνα, βιταμίνες κολοκύθια, νικοτινοβίδο και τι σκατά έχει μέσα, τι χημίες έχει μέσα. Κοιτάξτε τι πρέπει να πάθουν αυτά τα ποτά, κοιτάξτε. Κάπα, όπως. Κολομηχάνημα. Λάμδα, όπως. Λενόβο. Τι έπαθες, Λενόβο, έλυσες? Μη, όπως. Μη, όπως. Λατρεύουν οι δαίμονες. Να είσαι καταρασμένο, να είσαι αφορισμένο, να είσαι αναθεματισμένο, να μην λειτουργήσεις ποτέ. Να καείς, να ανατιναχθείς, να εξολοθρευτείς. Ξή, όπως. Ξυπνήστε και ελάτε να τα σπάσουμε αυτά, εδώ να τα διαλύσουμε. Να τα σπάσουμε. Να τα διαλύσουμε, ελάτε να τα διαλύσουμε αυτά. Όμικρον, όπως. Όλα σας να φέξει. Όχι προσευχή, όχι νηστεία, νες καφέ αηδία. Πι, όπως. Ο πάτερ είναι άντρα. Ρο, όπως. Ρούφα, ρούφα. Άντε, έτσι. Δεν θα πιω άλλο, θα το πιεις εσύ. Σίγμα, όπως. Σατανιασμένα. Σατανιασμένο. Σε σταυρώνω εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Σε σταυρώνω σατανιασμένο, μαγαρισμένο. Ταφ, όπως. Του δίνω το παράσημο. Υψηλόν, όπως. Την υψηλή τάση. Αλλά υπάρχει μια ουράνια δύναμη που την υψηλή τάση δεν την αφήνει να περάσει κάτω από τα 2 μέτρα. Αυτό είναι η προστασία των αρχαγγέλων. Φι, όπως. Φεύγει το ΚΚ. Τα σκουπίδια φεύγει. Κλείνουμε και το καπάκι. Χι, όπως. Χαιρετάνε. Σε χαιρετάνε και θα πάνε κάτω να ενημερώσουν τις ασφαλίτες. Ψι, όπως. Ψωμιά, καλό καστέο που μας δει. Κοιτάξτε εδώ, δεν του ζητήσαμε τίποτα και ο κύριος μας νοιάζεται. Ωμέγα, όπως. Τώρα για φαγητό. Μεσημέρι, πίνασα. Πάω να βρω φαγητό, να φάω. Λοιπόν, ψυχούλες, πατέρας Κλεωμένης, νικητής για αυτή την εβδομάδα. Ένας άνθρωπος που έχω ασχοληθεί, θα έλεγα, αρκετά μαζί του στο παρελθόν. Και έχω δημοσιεύσει και ένα βίντεο από το παλιό μου κανάλι. Όσοι δεν το έχετε δει, αξίζει να κάνετε ένα κόπο να πάτε να το δείτε. Θα έχω βάλει το link στην περιγραφή. Λοιπόν, οι κλεωμενιστές επικράτησαν και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ψηφοφορία. Βλέπουμε εδώ 46% ποσοστό σε 7.200 ψήφους. Ακολουθούν Τάσος Πότσεπ, Λιλιάνα Χιώτη και Εθνικό Σταρ με μικρές διαφορές μεταξύ τους. Και τελευταίος και καταϊδρωμένος ο Καημενούλης, ο Κάτμαν. Ο Κάτμαν, μια παλιά κλασική αγαπημένη φιγούρα που, όπως είπε και ένας φίλος στα σχόλια, αν δεν ήταν τόσο παλιός και τον ήξεραν περισσότεροι, σίγουρα θα βρισκόταν πιο πάνω.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ψηφοφορία της περασμένης εβδομάδας. Πάμε να δούμε τι θα δούμε στην εβδομάδα που ακολουθεί και σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, ψυχούλες, πιστεύω πως σε αυτή την ψηφοφορία θα γίνει πραγματικά σφαγή. Βλέποντας από τα προηγούμενα επεισόδια την απήχηση που είχαν ο Κατακοζινός και η Ζουμπουλία, θεωρώ ότι θα γίνει χαμός. Έχουμε από τη μία Βλαχάκι Φουστάνο Μανταρινάκι και από την άλλη Θεοπούλα Σπύρο Ντάλια. Τη πουτάνα θα γίνει, το πιστεύω. Για να δούμε όμως ποιος θα είναι ο νικητής. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να χαμογελάτε. Ραντεβού σε επόμενο Μαθαίνω την ΑΒ.